Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή χρονιά. Βρισκόμαστε στο γήπεδο των εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα και θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στους Μπυροκύλες και τους Brothers United. Το τζάμπολ το κέρδισαν οι Brothers United. Δεν έχουν ξαναβρεθεί αντιμέτωπες οι δύο ομάδες. Το 15 πάει σε μια ατομική ενέργεια και θα πετύχει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Είναι ο Διαμαντής, ο παίκτης που σκόραρε μόλις τώρα. Για τους Μπυροκύλες τώρα, ο παίκτης με το νούμερο 23 θα πετύχει ένα καλάθι 2 πόντων με μια ωραία ατομική ενέργεια, ο Λιακόπουλος. Η σύνθεση των Μπυροκύλες είναι 13-4, 23-7 και 24. Έξι είναι και όλοι οι παίκτες τους. Θα στοχίσει στους 2 πόντων το 15, θα πάρει το rebound. Το 4 ήταν το rebound νωρίτερα. Το 2 κλέβει την μπάλα. Θα δώσει το 15, οπότε θα πετύχει άλλο ένα καλάθι για την ομάδα των Brothers United. Κάνοντας νωρίς το 2-4. Σωστά κάνει λάθος. Πασάρει στα χέρια του αντιπάλου παίκτη με τον αριθμό 4. Και κατεβάζει την μπάλα, γυρίζει το 2. Το 23 πατάει για 3. Διστάζει, τον κλείνουν κιόλας. Το 4 πάει σε ένα off-balance shoot, επιθετικό rebound από το 23, ο οποίος θα σκοράρει. Ο Αρχοντουλάκης είναι το νούμερο, ο παίκτης με τον αριθμό νούμερο 23 για τους Brothers United. Οι Brothers United είναι με το 2-4, 23, 15 και 8 στο παρκέ. Ως αρχική πεντάδα. Οι Μπυροκύλες έχουν μόνο ένα παίκτη στον πάγο, τον Αλέξη τον Σωματίκα. Άστοχος του 3 πόντων τώρα από το 4 με την ομάδα του Σηματίκα. Συμπάνω από το 2 που φέρνει και στην αντεπίθεση. Λάθος από τον ίδιο παίκτη. Κλέβει το 24 ο Μανδυλαράς για τους Μπυροκύλες. Σουτ με ταμπλό για το νούμερο 7. Ωραίο σουτ. Ο Κοσμαδάκης. Σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι οι Μπυροκύλερες δεν φώναξαν Μπυροκύλερες όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, αλλά μπύρε σκέτο. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Αν είναι εορταστικός πανηγυρισμός και εισαγωγή σε κάθε παιχνίδι, ή αν είναι μια μόνιμη κατάσταση. Λάθος. Το 23 έκανε πολύ κακή πάσα στο παίκτη του με τον αριθμό 15. Δεν πρόλαβε να φτάσει καν την μπάλα ο παίκτης του. Και αυτά παίρνει το πάτημα, δεν θα σκάρει όμως. Θα πατήσει τώρα όμως για 3 και θα ευστοχίσει το Μαδάκης με 5 συνεχόμενους πόντους. Κάνει το σκορ 7-6. Και οι Brothers United δεν είναι πολύ στον πάγκο από ό,τι βλέπω. 2 είναι έτοιμοι για να περάσουν το παιχνίδι. Το 8 αστοχίζει στους 2 πόντων, το μακρινό αμυντικό rebound από το 24. Επίθεση αστοχή, επιθετικό ριμπάνω το 7. Το πατάει πάλι για 3 και θα αστοχίσει. Διακόπτουμε λίγο, έχουμε ένα time out και μάλλον ένα μικρό γραμματισμό. Επιστρέφουμε μετά το time out. Η μπάλα είναι για τους Brothers United. Το 15 πάει σε ατομική ενέργεια και θα αστοχίσει. Αν δεν κάνω λάθος, δίνει 3-3 με τη στιγμή. Το σκορ είναι 18 υπέρ των γηπεδούχων. Σωστά, θα βγάλει έξω για το 23, αυτός κλείνεται. Τον πιο χαμηλά στο 4, θα πατήσει την baseline όμως αυτός. Το θύμε ένα λάθος. Από ό,τι φαίνεται εδώ έχουν ένα σερί 2-6 οι Μπυροκύλες στον όμιλό τους. Δεύτερος όμιλος D1 κατηγορία. Άρα σίγουρα μιλάμε για την ένατη αγωνιστική σήμερα. Άστοχο το 15 σε σύντριο πόντων, επιθετικό rebound από το 8. Ο οποίος θα στοχεί, θα πάρει το αμυντικό rebound το 23 για τους Μπυροκύλες. Οι οποίοι έχουν ένα... είπαμε ότι έχουν 2-6, ενώ οι αντίπαλοι τους έχουν ένα σκορ ρεκόρ στον όμιλό τους 3-4.
23 στοχή σε αυτό το μπασιματάκι που πήγε να κάνει. Θα πάρει όμως το επιθετικό rebound το νούμερο 13 των Brooklyners. Το 7 πάει κατά μέτωπο, κλείνεται, βγάζει το 23. Λήξη χρόνου, ο διετής έδειξε κατοχή μπάλας στους αντιπάλους. Brothers United, το σκορ παραμένει 18. Άρα οι Brothers United έχουν ένα αγώνα λιγότερο. 3 νίκες, 4 ήττες. Το 7, θα δει το τρέιλερ το 23. Βήματα χρεώνει ο διετής στο νούμερο 23 των Μπυροκίνες, τον Λιακόπουλο. Και έχουμε αλλαγή, βγαίνει το 4 για τους Μπυροκίνες για να περάσει ο Ψηματίκας με το 21. Μόνος δεν έχουν φάουλ ακόμη. Θέλουμε 4 και 51 για την λήξη του περίοδου. 15 πάει σε μια εκ νέου ατομική ενέργεια. Θα στοχίσει αυτή τη φορά. Αμυντικό ριμπάνο τον Ψηματίκα μόλι μπήκε στο παιχνίδι. Το στρία τώρα πάει ένας εναντίον ενός. Υποπίεση. Θα στοχίσει. Δύσκολη ενέργεια για τον Λιακόπουλο. Θα δώσει ένα μικρό προβάδισμα στην ομάδα των 4 πόντων, 12-8. Με πλάτη το 9, αστοχή, αμυντικό rebound από το 23. Το 7, ποιος βλέπει τον προσδημένο συμπαίκτη του. Υπήρχε αφημιασμό το 13. Περνάει το 7, εύκολα το 9. Δεν θα σουτάρει τελικά. Κάνουμε τα ψηματικά. Θα επιλέξει να βγάλει την μπάλα εκτός. Ωραία κίνηση εδώ από τις παίκτες των Πυροκίνες. Πολύ ωραία πασκετική ενέργεια, ομαδική. Ασίς το 23, καλά στο 24. Ο Μαλβιλαράς. Ο Μαλβιλαράς είπε στις αρχικές δηλώσεις ότι είναι ζήτημα αν ο θεματίκας θα αντέξει 5 λεπτά. Θα δούμε αν λέει αλήθεια ή όχι και τις αντοχές του παίκτες του. Ο Ματέκας παίρνει το αμυντικό rebound, έκανε μια ωραία αμυντική προσπάθεια εκεί. Κι άλλος ωραίος συνδυασμός των παιχτών των Πυροκίνες, καταλήξει όμως το κόψιμο από το 9 στο 23. Το 9 από τον Brothers United. Παναφορά είναι από την baseline για τους Πυροκίνες. Το 23 γυρίζει, επιλέγει τον Ψηματίκα. Για δύο αυτός, αστοχή. Αμυντικό rebound από το 4 για τους Brothers United, τον Αβούρης πλέον εδώ το σπονάκι της γραμματείας. Για 3, εύστοχος, ο αριθμός με το νούμερο 4, ο Αβούρης. Μειώνει τη διαφορά, 14-11 το σκορ, και αυτά πάει κατά μέτωπο. Κλείνεται εκεί και βγάζει στον αμαρκάρι στο συμπέκτη του το 13, 3 πέσανε πάνω του. Άρα σίγουρα θα υπήρχε εξωμαρκάριστος συμπαίκτης και τον βρήκε. Παίξαμε το νούμερο 7. 7 assist λοιπόν, 13 καλάθι ο Παγίδας. Το 2 βγάζει το 15, αυτός κλείνεται. Βγάζει 6 κατευθείαν στο 9. 6 ευθερόντα για επίθεση. Το 15 θα αναλάβει. Δύσκολη ενέργεια, πολύ ωραίο καλάθι. Είδε το κόψιμο με το τρίτο του μάτι θα λέγαμε. Γυρισμένη την πλάτη όταν έκοβε το 2. Θα απαντήσει τώρα το 24 με τρίποντο, όχι, αστοχή. Μια διακοπή, κάτι τους χτύπησε. Κόψουμε για λίγο. Θα είμαι αναγκαστική αλλαγή για τους Brother United. Κάποια κράμπα πρέπει να πάθει ο παίκτης με το νούμερο 2. Έβαλε και το καλάθι πριν λίγο πριν, πήρε την ασίστ το 13. Ποιος πέρασε τη θέση. Το 3 πρέπει να έχει πέρασει τη θέση του. Σου 3 πόντων το 4, αστοχή, αμυντικό ριμπόνα το 23 για τους Μπουλοκύρες. Το 13 βλέπει το 24, κόβει, είναι μόνος αυτός από την baseline, θα στοχίσει. Το 23 όμως θα πάρει το θετικό rebound, θα γυρίσει πάλι στο 24. Το βλέπει το 7, θα κοπεί εντυπωσιακά και το 23. Προσπάθησε να τις περάσει όλους, δεν τα κατάφερε, ήταν ωραία ενέργεια όμως. Την baseline στο 23, το 23 δεν θα στοχίσει αυτή τη φορά. Ασίστ το 7, καλά στο 23 για τους Μπυροκίνες. Ο Λιακόπουλος για άλλη μια φορά σκόρερ.
18-13 το σκορ. Ας συνεχίσουν έτσι οι δύο ομάδες, θα δούμε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Θα πάει πολύ ψηλά το σκορ στο τέλος του αγώνα. 23 γυρίζει στο 15, θα κοπεί με φάουλ του διευθυντής. Το 13 το χρέος του διευθυντής στο φάουλ. Για να δούμε διαμαντήσα τις βολές. Θα πετύχει και την πρώτη. Καλά που θα πάθεψε. Θα πετύχει και τη δεύτερη. Κάνοντας το 18-15, μειώνει η ομάδα του. 1 λεπτό και 8 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη περίοδου. 24. Θα τα σουτάρει. Έτσι το ψηματίκα στην κορυφή. Παραλέω να κάνει το λάθος αυτός. Κρατήσει την κατοχή όμως. Το στρέα κλείνεται, ψάχνει στήριγμα, το βρίσκει στο 7. Λίγει ο χρόνος, βλέπει το 13 έξω. Δεν πήγε μπαλά, πάνε και σαν να πήγε καλά. Δεν πήγε, rebound από το 4, δεν κάνω λάθος. Το σούτ δύο πόντων ήταν άστοχο από το 13 τον Τουρακίνερ. Για 3, το 4, αστοχή. Μακρινό αμυντικό rebound από το 7, τον Τουρακίνερ. Στις 4 ετώνοντα πριν τη λήξη, πάει προς το καλάθι. Κερδίζει το φάουλ, παίρνει, βάζει και το καλάθι. Έχει δικαίωμα για μία ακόμα βολή. Το Κοσμαδάκης. Την βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του. Νομίζω αυτός είναι ο 11ος πόντος, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω έχει δύο τρίποντα, δύο δίποντα και μια βολή. Γίνεται επαναφορά από την baseline. 21 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Το Φοδωρή το 9, το 4, αυτός γυρίζει προς το καλάθι. Αστοχή, αμυντικό rebound από το ψηματίκα. Έχει στον ενδιασμό η ομάδα του, το 13, αυτός κερδίζει φάουλ. Είναι στην προσπάθεια για καλάθι, οπότε έχουμε βολές. Παγίδας. Έχει κερδίσει το φάουλ. Αστοχή στην πρώτη. Θα πετύχει η δεύτερη όμως. Και στις 2-15 για τους Μπυροκίλερς. Το 4 θα περάσει στη σέντρα, κερδίζει το φάουλ. Το πλάι η μπάλα, είναι σωστό φάουλ αυτό. Δεν υπάρχουν βολές, δεν έχουν συμπληρώσει τα φάουλ. Έχει λίγο χρόνο. Δεν θα προλάβει το 3 να σουτάρει. Έχουμε λοιπόν λήξη της πρώτης περιόδου με τους γηπεδούχους Μπυροκίνες να προηγούνται 22-15 υπέρ των Brothers United. Μικρή διακοπή. Τρέφουμε για την δεύτερη περίοδο ανάμεσα στους Μπυροκίλερς και τους Brothers United. Η επαναφορά έγινε από τους Μπυροκίλερς. 24 δίνει στον ψηματέκανο το 21. Δεν έχουμε αλλαγή στη σύνδεση των Μπυροκίλερς. Τεχνική ποινή εδώ θέλω γιατίς. Η σύνδεση των αντιπάλων του Μπυροκίλερ στον Brothers United πετύχει την βολή της τεχνικής ποινής στο νούμερο 7 του Κοσμαδάκης και τους Μπυροκίλερ. Η σύνδεση λοιπόν των Brothers United είναι 15-23, 4, 9 και 8 με το 2 νωρίτερα να έχει βγει με ένα μικρό τραυματισμό, ελπίζουμε. Ωραία κίνηση και ωραία ενέργεια και πάσα από το 7. Πέρασε όποιον είχε μπροστά του, προτίμησε όμως τον παίκτη που ήταν ολομόναχος κάτω το καλάθι το 13, ο οποίος σκοράρισε καλά 2 πόντων. 25-15 το σκορ. Ωραία ενέργεια και από το 8, ο οποίος ανάμεσα σε 2 πέτυχε το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ.
χάσουμε στην πολύ. Αμυντικό rebound από το 24 για τους Zero Killers. Ποιος είναι ο Μαρκάρης, 13. Θα στοχίσει. Πήρε το επιθετικό rebound από Σωματίκας, αλλά έχασε το κοντρόλ της μπάλας. Η μπάλα κατέληξε υπέρ των αντιπάλων του. Παναφόρα γίνεται την baseline. Πολύ δύσκολο καλάθι από το νούμερο 4 τον Brothers United, τον Αβούρη. 25-19 το σκορ. Δεν μετράει απόπειρα για καλάθι δείχνει ο διαιτητής. Κατοχή είναι για την ομάδα των Biro Killers. Παναφορά από την baseline. Ματίκα για 2. Τα έχει αυτά στάκια από εκείνη τη θέση. Θετικό rebound το 23, γυρίζει το 7. Το 23 κινείται προς το καλάθι, ωραία ενέργεια. Βάζει ωραία το κορμί του, κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές για το 23. Λιακόπουλος. Αστοχή στην πρώτη. Αστοχή και στη δεύτερη. Αμυντικό rebound από το 23 για τους Brothers United. Ο 4 τρέχει απέναντι σε 3 αντιπάλους. Κερδίζει το φάουλ. Ένα διάλογο του δύο αντίπαλοι, το 4 ο Αβούρης με το 7 τον Μαδάκη των Zero Killers και τους προειδοποίησα να μην μιλάνε μεταξύ τους, ο ίδιος που μιλάνε γιατί θα τιμωρήσει. Είχαμε επιθετικό rebound στη δεύτερη άστοχη βολή από το 8. 9 και 8 συνδυάζονται, το 8 προσπαθεί να πάρει πλάτη, βγάζει στο 15, αυτό είναι στάρια 3. Νομίζω είναι ο πολυτιμότερος παίκτης που έχει για την ομάδα του. Έχει σκοράρει δίποντα, τρίποντα, βολές. Έχει δηλώσει την παρουσία του παντού. Έχει κάνει και το σκορ 25-22. Προσπάθησε να απαντήσει με 3 στο νούμερο 7. Αστοχή, αμυντικό rebound από το 23, αν δεν κάνω λάθος. Το 4 θέλει στην αντεπίθεση, αστοχή. Και κάτι που φαινομενικά φαίνεται να δεν χάνεται. Τόσο ψηλά που σηκώθηκε, ήταν ωραία ενέργεια. Και του κάνει το χαρτί μπάλα. Μετά φτάνει τις επιλογές του, επιλέγει τρίποντο. Αστοχή. Το αμυντικό rebound από το 4 τον Αβούρη για τους Brothers United. Και βλέπουμε 23. Ωραία κίνηση αυτού. Προσπαθεί να του κόψει την μπάλα 24 με φάουλ όμως. Έχω μια αλλαγή. Σημαντικά θα βγει. Για να βρει τη θέση του το νούμερο 4 για τους Zero Killers. 15 γυρίζει με το μαρκάρι στο νούμερο 9. Αυτός δίνει στο 23, έχει εμείς μάτσο εκεί, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε. Αυτή είναι η ενέργεια του, ωστόσο δίνει στο 15, ο οποίος θα το χάει πόσο, θα περνούσε άλλους δύο πόντους και για την ομάδα και για τον ίδιο. Μειώνει στον ένα πόντο. 25-24, σύντια 2. Από το 4 στο εκεί, μακρινό επιθετικό rebound από το 23, 24 συγγνώμη. Νέο άστοχο στο 2 πόντων από το 4 και αμυντικό rebound από το 23 για τους Brothers United. Το 4 γυρίζει στο 15, ανάμεσα 3 από το 4 και φάουλ. Έχουν πρόβλημα στο μαρκάρισμα του συγκεκριμένου παιχτή, οι Zero Killers. Πάει και στις βολές στο νούμερο 15 για την μία συμπληρωματική βολή. Ζητάει και time out η ομάδα των Πυροκίνες. Αμυντικό rebound από το 23 των Πυροκίνες, δίνει στο 24, αυτός τροφοδοτεί το 4 χαμηλά, δεν θα σου φορά.
7-13. Άστοχος. Μακρινό επιθετικό ριμπάνο 24. Τους ελευθερώνεται. Σταρ για 2. Αστοχή. Αμυντικό ριμπάνο από το 9. Καράμπελας είναι με τον νούμερο 9 και τους Brothers United. 4 ξεμαρκάρεται, πάει μες στο καλάθι. Αστοχή. Φυσικό ριμπάνο από το 15. Το Ζεμαντή κάνει τα πάντα αυτό το παιδί. Βάζει το 8, αυτός περνάει το προσωπικό του αντίπαλο και πετυχαίνει ένα δίποντο. Time out, διακόπτουμε για λίγο, καθώς το score είναι 25-28 υπέρ των φιλοξενούμενων Brothers United. Επανερχόμαστε από το time out. Μπάλα ένα για τους Bureau Killers. Σματίκα στο post, δεύτερο 7. Πάρει πάλι την μπάλα, θα σηκωθεί για 2. Εύστοχος ο Σματίκας. Θα μειώσει για την ομάδα του 27-28. Πιέζει το 24 τον επιδοκίνες τον αντίπαλό του, τον νούμερο 4. Το 15 θα χάσει το κοντρόλ της μπάλας εκεί. Ωραία ενέργεια ήταν από την ομάδα αυτή. Τον έχει κατοχή πάλι για τους επιδοκίνες. Το Μαδίκας είναι μόνος του, πάσα όμως είναι κακή από το 7. Ολοκληρώνει το κλέψιμο το 4. Μπήκαν τουλάχιστον δύο χέρια αντίπαλοι στη μέση και ανέκοψαν την πορεία της μπάλας. Το 23 πάει σε ατομική ενέργεια και βάζει ένα όμορφο καλάθι. 27-30 το σκορ και τηρούν το προβάδισμα οι Brothers United. Το Μαδίκας πάλι από την θέση του. Αστοχή. Αμυντικό rebound από το 15. Το 4 στο 15 θα πάρει ενέργεια αυτός, δίνει στο 23, πάει πάλι για πλάτη η ομάδα του, σωστά μπορώ να πω, είχε μισ μάτς εκεί το 9, έχασε την πρώτη προσπάθεια, πήρε αμυντικό rebound το 4, του ξανά δώσε, έχασε δεύτερο σουτ για να πάρει το αμυντικό rebound το 23 των Bureau Killers. Αυτός κατεβαίνει και τρέιλερ τώρα, πιέζεται, σηκώνεται και αυτοκεί, νομίζω είναι ο καλύτερος παίκτης ομάδας μέχρι στιγμής. Όχι, νομίζω είναι η φάξη με τον Κουσμαδάκη σε απόδοση. Καλή και οι δύο, και ο Λιακόπουλος και ο Κουσμαδάκης. Το 4 στάρια 2 αστοχή. Το 15 επαναφέρει την μπάλα στο γήπεδο εκεί που είναι το νούμερο 23. Ο οποίος τροφοδοτεί το 7. Έτσι το Ψεματίκα. Ψεματίκας ξαναγυρίζει την μπάλα. Μπερδεύονται εκεί οι παίχτες των Μπυροκίνερς. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Αμακάριστος είναι το 7 για άλλη μια φορά. Αστοχή μεσού τριών πόντων, αμυντικό ριμπάουντ από το 9. Βαράμπελας είναι το 9, είπαμε. Θα δούμε τι θα κάνει το 15, θα κάνει τις επιλογές του. Θα πάει σε ενέργεια που φαίνεται. Προσπαθεί να βγάλει την μπάρα μέσα στη ρακέτα. Ολοκληρώνει το κλέψιμο το 23, μετά την παρέμβαση του 24. Αυτός έχει φύγει μπροστά. Βλέπει σαν τρέιλερ το 13. Δεν τα καταφέρνει αυτός. Αμυντικό ριμπάνο το 23 των Brothers United. Το 4 παίρνει drive. Αστοχή. Αμυντικό ριμπάνο το 23 των Bureau Killers. Το 7. Βλέπει το 13. Δεν καταφέρει να σκρατήσει την μπάλα το 13. Στους 9.30 το βλέπετε αφήρω από το μάτς. Το είχαν προβλέψει και οι δύο ομάδες στις αρχικές τους δηλώσεις. Το που θα είναι derby. Άστοχος από το 9, επιθετικό rebound από το 15. Και βλέπει ένα ωραίο κόψιμο από το 16, ο οποίος αστοχή. Το δύο αστοχή που θα το γαλάζει. Πήρε το αμυντικό rebound το 24 και τον πήρε ο Κίμερος. Πήρε πρώτα την ομάδα του. Σωστά, γυρίζει το 24. Αυτό το Γκματίκα, 21, γυρίζει, αστοχή. Αμυντικό rebound 23. 2 και 7 πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Το 9.
Άστο και σε αυτό σημείο 3 πόντων, αμυντικό rebound 23. Νομίζω ότι ο Killers δείχνουν σημάδια κούρασης. Χάσει 2 πόντων το 24. Το 9 πήρε το αμυντικό rebound. Κλείνεται εκεί, παίρνει την μπάλα μπροστά στο 8. Ποιος κάνει μια ωραία φτάνη στο 15. Πέρα στο Q, παίρνει το αμυντικό rebound 23 τον Πυροκύρες. Το 7 στο 24, αυτός πάει για καλάθι, αστοχή. Δεν να μην χτύπησε το 24. Δεν του πάτησε και ο αντίπαλος, το χέρι ήταν κάτω. Έτσι έχει σηκωθεί εδώ και ώρα ο συμπαίκτης του στον πάγκο με το νούμερο 4. Θα διακόψουμε για λίγο. Στρέφουμε για τις βολές. Τον Μανδυλαρά, που δεν έχει χτυπήσει τελικά, εντάξει είναι. Έπεσε λίγο άτσαλα. Επιχαίνει την πρώτη, σοβαρίζοντας, κάνοντας το 30-30. 1-25 πριν τη λήξη του χρόνου. Και θα δώσει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του μετά από αρκετή ώρα. 31-30. Το 2 επιλέγει κατά μέτωπο σύνθεση και μια δύσκολη ενέργεια με άμυνα πάνω του. Θα πετύχει 2 πόντους. 31-32 το σκορ. Και θα τρέχει την ομάδα. Τον Τυροκύλες. Κάνει τις επιλογές του τώρα. Επιλέγει τον Σηματίκα. Κλείνεται αυτός. Νέο φάουλ. Έχουμε αλλαγές συνθέσεις. Και αυτά ρίχνουν τις βολές τώρα για τους δύο κύλερες. Μαζί του είναι το 13, το 21, το 24 και το 4. Και οι αντίπαλοι τους είναι 23, 15, 4. Χάσει τη δεύτερη βολή 7. Αμυντικό rebound το 15. Λέγαμε τη σύνθεση 15, 4, 23, 2 και 3. Είναι η Brothers United, το παρκέ. Το 2 στο 23. Είναι τα από 2 αυτοί εκεί. Το 2 να μαρκάρει για 3. Αστοχή, εξαιρετικό rebound το 15 και έχει φοράει για άλλη μια φορά και κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην Πυροκυλή. Πάντως τον πρώτο γυναίκα του ζητάει πίεση και έστω άμυνα από κοντά. Σημαντικάς. Το σπίτι του θα πασάρει στο 24, δεν το κάνει όμως. Αλλάζει το παιχνίδι για το 4. Κλείνεται αυτός. Μπάλα καταλήγει το 13. Ωραία ενέργεια, άσχημος όμως. Συμπίσανε στην προσπίση οι δύο αντίπαλοι, αλλά ήταν καθόλου στο σπίτι το 13. Για 3 στο 4 αστοχή, μπάλα στο 13 και προλαβαίνει να κάνει κάποια ενέργεια. Έχουμε λήξει μηχρόνου 32-34 υπέρ των φιλοξενούμενων Brothers United. Μικρή διακοπή. Στρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Η κατοχή είναι για τους Brothers United, οι οποίοι προηγούνται στο ημίχρονο με 32-34. Είναι φιλοξενούμενοι. 4-23, 15, 3 και 2 είναι η σύνθεση της ομάδας τους. Το 3 πατάει για 2, αστοχή, θετικό rebound το 15. Κλέβει την μπάλα, την μπάσα του όμως το 7. Ποιος μπρόχνει την ομάδα του με το 24 στον συνδυασμό. Το 4, 7, 21, 23 και 13. Ωραίος συνδυασμός εκεί από τους ψηλούς, αστοχή όμως ο θεματικός. Εξαπαθείς, 23 φαίνεται το θετικό rebound. Κάτω σπάσα του 13, το 13 έκανε το λάθος. Δεν σημαίνει ότι έκανε σωστά, νόμιζε ότι θα κάνει κάποιο κόψιμο στους παίκτες του. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και οι δύο ομάδες έχουν προβλέψει ότι θα είναι ντέρμπι απόψε. Μέχρι στιγμής δικαιώνονται και οι δύο. Με το σκόρ ημιχρόνου 32-34. Πολύ ωραία ενέργεια, άστοχος όμως το 15. Σε 2 πόντων, το 23 παίρνει το αμυντικό. Το 24 και το 13 προσπαθούν να τρέξουν. Το 23. Ναι, θα το πετύχει. Δεν συνηθίζει. Τουλάχιστον από ξανά στοχή από εκεί το 23. Νομίζω είναι το τρίτο καλά και χόλμη βάζει. Ο Λιακόπουλος. Σοβαρίζει το μάτι στο 34 όλα. Χάσει την βολή όμως. Σηματέχας όμως παίρνει επιθετικό ριμπάουντ και σκοράρει.
Κάνει το 36-44 για την ομάδα του. Είναι ψηλός ο Αλέξης, είναι κοντά στα 2 μέτρα. Πρέπει να είναι 98, κάπου εκεί. Το 4 στο κύριο σου 2 πόντων. Το 23 έκανε ένα follow άστοχο και θα πάρει το αμυντικό rebound το 23 για τους video killers, ο Ηλιακόπουλος. Θα πολύ δεστό το follow που επιχείρησε ο Αρχοντουλάκης από το United και έξυπνο όμως και πολύ μακριά. Και είναι η επαναφορά με το φάουλ που κέρδισε η ομάδα των πυροκύλων το 13. Θα πάει μέχρι μέσα, μέχρι το 23. Θα σηκωθεί αυτό από ένα σημείο που δεν αστοχεί μέχρι στιγμής. Το αμυντικό rebound το 15 και πηγαίνει σε εκείνες περπατώντας. Είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του. Είναι να κουράστηκε. Για 3 ως συμπαίκτης του με το 4 αστοχή. Σηματίκας κάνει μια περίεργη πάσα και πια φτάνει στο 7. Αυτός θα πηγαίνει καλά και φάουλ. Ασίστ από το 21. Καλάθι από το 7. Στους 4 πόντους και time out. Για κόψουμε για λίγο. Στρέφουμε το time out. Έχει πάει στην γραμμή των ελευθέρων βολών ο Κοσμαδάκης. Ποιος δέχτηκε και τις πρώτες βοήθειες. Λίγο ψυχτικό στη δεξιά του τη γάμπα. Έχει κάποιες ενοχλήσεις. Θα πετύχει τη βολή. Αυξάνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά για την ομάδα του στους 5 πόντους, 39-34, 7-53 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Το 4, προσπαθεί να ελευθερωθεί. Γυρίζει την μπάλα εκεί που είναι το 9. Τα τέλεια και την επίθεση των Brothers United. Το 4 παίρνει τις επιλογές του. Το επιλέγει ένα τρίποντο πολύ μακριά, αστοχή. Το αμυντικό rebound το 23. 7, 24, 24 κινείται προς το καλάθι, αστοχή. Αμυντικό ριμπάνο το 9 για τους Brothers United, το καράβελα. Εκτός θα πάει μέχρι το καλάθι, ναι, αλλά επιλέγει δύσκολη ενέργεια. Αμυντικό ριμπάνο νέο από το 23, το 7, δίνει στο 24, κόβεται αυτός από το 8, με το αριστερό χέρι τώρα. Παραβάλλει ένα την baseline για τους Bureau Killers. Κάνουν εκεί screen υψηλή μεταξύ τους. Λέω πάει να πάρει πλάτη. Τη λέγει έξω ότι πάσα στο 7. Είναι λίγο χρόνο για την επίθεση. Εξαιρετικό το 13 μετά το άστοχο τρίποδο του 7. Βάλα μου γύρω τα χέρια του. Τύψε εκεί, βάλα γόνατο με γόνατο. Το 13. Ο Καλλίδας, το 13 είπαμε. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Brothers United. Το 15 πάει σε μια πολύ δύσκολη ενέργεια. Αν έμπαινε αυτό θα ήταν πολύ ωραία προσπάθεια, γιατί και η πάσα μου πήρε ήταν πολύ καλή. Πήρε το αμυντικό rebound 23. Δεν έχει κατέβει όλη η ομάδα, ούτε η μία ούτε η άλλη. 4 παίκτες ήταν και από τους δύο για λίγη ώρα. 23, βγαίνει στο post. Εύστοχο για άλλη μια φορά ο Λιακόπουλος. 41-34, 7 υπόλοιπη της διαφοράς και 2 ομάδες φαίνονται κουρασμένες. Θα θυμίσουμε ότι είναι 7 παίκτες σε μια ομάδα και 6 άλλοι. Άστοχος για 2 ομάδες, το 9 πατούσε νομίζω. Άστοχος για 3 στη συνέχεια το 4 που πήρε το μακρινό επιθετικό rebound. Αμυντικό rebound από χρηματικά. Είναι στο 7, και θα κλείνεται. Κάνει τις επιλογές του και κλείστηκε. Το μαδέκα θα το πω. Εύστοχο. Δεν έχει τέσσερα αυτό πόντου ο Σηματίκας. 43-34. Είναι κολλήσει η Brothers United, αλλά έκανε και ο συνέχιος από τους παίχτες τους. Ο πρώτος κόρη τους μέχρι στιγμής, ο Διαμαντής, για να ξεκολλήσει την ομάδα του, κάνοντας αυτό 43-36, με μια ατομική ενέργεια. Yeah. 24, είναι στο 13, 13 κλείνεται, γυρίζει προς το καλάθι, πολύ δύσκολη ενέργεια.
Το 15 παίρνει το αμυντικό rebound. Ο διαματής. Πάμε ρε, έλα! Παίρνει στο 2 για να οργανώσει. Βαλίδης πάλι το 15 επιχειρεί. Προσπάθεια αστοχή αυτή τη φορά. Αμυντικό rebound από το 13. Παγίδας. Τεστά οργανώνει. Δεν φαίνεται παντός τραυματισμένος. Δεν θα κινείται χωρίς προβλήματα. 23 γυρίζει προς το καλάθι. Κλείστηκε πολύ ωραία από το 15. Αμυντικό rebound από το 2. Τον Brothers United. 9, λέει το 15. Το 15 δίνει χαμηλά. Ασίστ το 15, 2 πόντους για το 8. Ένα σκάτω τα 5 μέτρα από τη γωνία. Λιώνει το 43-38 για τους Brothers United. Κλείνεται και το 7. Κρατάει την κατοχή το 24, παρόλο να χάσει την μπάλα. Θα γυρίζει. Το 13 υπό πίεση χρόνου, αστοχή. Ένα καλό σουτ. Αμυντικό rebound το 4, αυτός κατεβάζει και την μπάλα. Βλέπει το 8, αυτός το 9, αυτός να μαρκάρει στο 13. Άστοχος, επιθετικό rebound όμως από το 15. Ήταν ένα πολύ σωστό ραβερσέ σουτ. Τότε το καθαρίζει το αμυντικό rebound της Ματίκας. Το 24 είναι απέναντι σε 4 Brothers United. Κατάει την μπάλα, είναι στο 13, θα να παίρνει την κατοχή. Πες ο ρυθμός. 7. Κατάει για 2, κόβεται και αλλοιώνεται το 7 από το 8. Μαζεύει την μπάλα στην πορεία της στο 9 στην συνέχεια. Αυτό πάει μια δεύτερη μία και δίνει το φάουλ. Δεν χρειάζεται να το φάουλ αυτό. Από το 23. Δεν είχε καλά πατήματα ο αντίπαλος του. Έχουμε και μια αλλαγή για το 15, να ξεκουραστεί λίγο για τους Brother United. Η σύνθεση της ομάδας του τώρα είναι 21-8 που είναι στις βολές, 4-2-9. Θα χάσει την πρώτη βολή το 8 και οι αντίπαλοι Brother Killers είναι με το 21-23-24-7-4 στο πάρκε. Το χάνει και τη δεύτερη βολή. Θα χάσει το αμυντικό ρημάδι μέσα στα χέρια του το 23. Δίνει την κατοχή στους αντιπάλους. Στην τέτοια ευκαιρία να μειώσουμε κι άλλο. 43-38 το σκορ παραμένει. Το 2-3. Κακό σουτ. Εμπόλ από την άλλη μεριά του Στεφάνης. Το 23 μαζεύει αυτή τη φορά. Επιτυχώς το αμυντικό rebound. Σε αργό τέμπο η Μπυροκίλερ. 4 μαρκάριστος. Θα το πετύχει, ναι. Επιτέλει καλά 2 πόντων. Έδωσε ψυχολογική ανάφαση στον παίκτη του αυτό. Έχει μια έκρηξη του Ζαρνού Ιππέρτες. 45-38. Για 3 στο 4. Μπερδεύονται εκεί 2 παίκτες των Brothers United. Το αμυντικό rebound πήγε στα χέρια του 24. Ήταν σίγουρο επιθετικό αυτό, αλλά συγκρούστηκαν οι δύο παίκτες των Brothers United. Και μετά πάει σε drive, δίνει στο 23. Τόσο από ένα σημείο που σημείωσε φτωχή, θα φτωχίσει όμως τη φορά. Πάρε το πνευματικά. Το αμυντικό rebound από το 9. Ποιος κέρδισε και το φόλ από τον φιλό των Brother Killers. Το 1-51 πριν τη λήξη τρίτης περίοδου. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Για 3-23, αστοχή, rebound από το 4. Το κλείνουν εκεί προς τη στιγμή. 24, δεν θα πατήσει για 3. Βλέπει τον Φιλανδίκα στο post, για άλλη μια φορά έτοχος. Μόνο και στην αρχή του παιχνιδιού το έχει αυτό το σύντομα αυτή την απόσταση. Χρόνια τώρα. 47-38 το σκορ. Παιδιά, turn drive, κρουστά στα οδηματικά, αστοχή, παιδικό rebound από το 23. Κάνει την μπάλα από το 23, ο οποίος κάνει με τη σειρά την μπάλα από το 8. Την μπάλα έχει φτάσει στο 9, τον βάζει την έντια, αστοχή για σύντριο πόντων. Το παιδικό rebound το ολοκλήρωσε
Νομίζω δεν το πήρε ο Κουμαρίκα, αυτό να το πήρε το 7. Ο Κουμαδάκη. Του πατάει για 3. Δηλώνει ότι είναι κακό το σουτ πριν κάνει την μπάλα φτάσει. Αμυντικό rebound το 9. Έχουν 4 σουτ και 2 μάρε είναι κουρασμένε. Και έχουμε ακόμα μια περίοδο. Το 4 βγάζει το 9. Το 8 για 3. Άστοχο. Το σουτ rebound το 23. Δεν τον μπλόκαρε εκεί. Το 23 που κάνει και φάουλ. Πάει για βολές. 3 φάουλ 23. Σ' ακούω αυτό. 3 φάουλ για το 23 των Μπυρογκλίνες. Είναι 6 άτομα. Έχουν βέβαια παίχτες στον παγκό. Αλλά είναι πολύ νωρίς. Έχει 24 και 8 περίοδος ακόμα. Θα πετύχει την πρώτη βολή το 23 των Μπυρογκλίνες δυνατή του Αστεντουλάκης. 47-39. Κάνει τη δεύτερη. Επανάληψη γίνεται της. Γεια σου. Γεια σου και να μπείτε 24. Έτσι, κάνει ξανά τη βολή. Θετικό ριμπάνω από 8. Δεν έγινε μπλοκάδι για τους Μπυρογκλίνες. Τρίποντο, άστοχο από το 23. Αμυντικό ριμπάνω από 7. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση και την λήξη της περίοδου. Θα δούμε τι θα κάνει το 7. Αναβαίνουν οι κλίγια σκήνια από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Λέβει το 23. Είναι πολύ κουρασμένοι για τέτοια προσπάθεια και τέτοια πάσα. Time out ζητάει ο Πάγκος των πρώτης γενέτα για τα τελευταία 2,5 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Στρέφουμε για τα 2,5 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου που απομένουμε μετά το time out των Brothers United. Για 3-4 αστοχή και έχουμε λήξει περίοδου με το σκορ 47-39 υπέρ των Μπυροκύλλερς. Μικρή διακοπή. Στρέφουμε και την τέταρτη περίοδο ανάμεσα στους Μπυροκύλλερς και τους Brothers United. Κάτι έγινε με την κόνα της γραμμάτιας. Με τον χρόνο θα ξαναγίνει η επαναφορά και η έναρξη της περίοδου. Τώρα μετράμε κανονικά το χρόνο. Λεφτά που έχει μια ατομική ενέργεια. Πολύ δύσκολο καλάθι. Πολύ ωραίο καλάθι το Κουρμαλάκι. Και ψηλό παίχτη αντιπαλού του, μπροστά του. Έβαλε πολύ ωραίο το κορμί του. Είχε ένα ωραίο τελείωμα. Θα σταματήσουμε φάουλο ψεματίκα στον αριθμό 8 στον Brothers United και το καλάθι. Έβγαζε το όνομά του. Μονάκι της γραμματείας. Πετυχαίνει η πρώτη βολή, πετυχαίνει και τη δεύτερη. 49-41 το σκορ. 8 υπότιτλοι διαφορά. Παίρνει τον Μπυροκίγερς. Μπυροκίγερς, όχι Killers. Killers. Σωματίκα άστοχος από τις βολές, airball, rebound από 8. Για 3. Σκάσε! Πώς θα κάνει την επαναφορά. Αστοχή σε σούτ. Αστοχή σε σούτ τριών ποντών τελικά. Του έκανε το χατήρι μπάλα. Αναπήθησε δύο φορές Στεφάνη για να μπει. Μειώνει, 49-44. Λεφτά, παίζω πνευματικά. Δορφή του τριπόντου. Δεν απειλεί από εκεί. 4 βλέπει 24. Πρέπει να στάρει το 4. Κάνει μια δύσκολη ενέργεια. Εξαιρετικό ριμπάνο πνευματικά. Ανανεώνει την κακή προηγούμενη επίθεση της ομάδας του. 7, πατάει για 2, ευστοχή. Πέντε, 1-44. Φάουλ από το 7. Το πλάι είναι η παραφορά υπό τον νέο διευθυντής.
υπάρχει μια εσωτερική αναταραχή στην πυροκυλίωση, αν και προηγούνται. Ωραία, assist τον τέλει στο 15 στο 8, αυτός κάτω το καλάθι, σηκώθηκε ανάμεσα σε 2, πήρθηκε ανάμεσα στο καλάθι. Ωραία η πάσα από το 15, 51-46, το 13 κλείνεται εκεί, κάνει και την μπάλα, θα βάλει το χέρι του εκεί το 2, το κλέψουμε το ολοκλήρωση στο 15. Το 15, λοιπόν, βρισκοπίσω εδώ και τη ώρα, θα σου δύο πόντο, να μην την κόρει πάνω το 24, τρέχει την ομάδα του, δίνει στο 4, αυτός περνάει το καλάθι. Αστοχή, δεν καταφέρει όμως να μαζέψει το επιθετικό. Αμυντικό λοιπόν για το 4. Επί το 8, μαρκάρισε αυτός. Γυρίζει την μπάλα η Brothers United. 3 δευτερόλεπτα, όντως. Να και 2 ώρα το 15 εκεί. Ωραία, πάσα να. Πρέπει να γίνει ένα κλειπ λιγότερα. Κλείνεται και δεξιά, δεν έχει τρίπλα. Μπάλα καταλήγει στην ψηλό χαμηλά. Σταματάει την τρίπλα για αυτός. Για 3-24. Αστοχή. Είχαν δύο παίκτες μαζί, το 2 και το... Το 2 από τους Brothers United και το 4 από τους Brothers. Η μπάλα είναι για τους Brothers United. 6-45 πριν η λήξη. Κάνει την μπάλα 23. Κούραση πιστεύω ότι είναι. Την μπάλα έκλεψε, μάζεψε κατόπιν το 24. Το 4 πάει για το καλάθι, αστοχή. Το μεντικό λοιπόν είναι 23. Είναι και αρκετή ώρα έξω από 23 από την πυροκύλα, γιατί σε ρώτησε πάρα πολύ. Κλέβει την μπάλα. Το 23 πήγαμε όμως σε τζάμπολ μετά. Διεκδίκησε την μπάλα ο αντίπαλος του. Το 7 τώρα έχει αρχίσει να κουτσένει. Έχουμε time out, διακόπτουμε για λίγο. Στρέφουμε μετά το time out. Την μπάλα είναι για τους Brother United. Το δίνω μαρκάριστος, δεν απειλεί όμως. Βάλα στο 4. Ψάχνει drive. Βλέπει το 2, θα σουτάρει αυτή τη φορά. Αστοχή. Αμυντικό rebound από το 7. Για τους Brooklyn. Πάντως λέει να γυρίσουν την μπάλα. Κάνε και βέβαια αλλαγή, μπήκε μέσα το 3. Βγήκε το 4. 6-30 για επίθεση. Γίνεται 7, σουτάρι. Κακό σουτ. Αμυντικό rebound από το 2. Το 4, αστοχή, στο δικό rebound 23. Το 8 πάει να πάρει baseline, κλείνεται πάρα πολύ ωραία εκεί. Βάζει το 4, πολύ ωραία ενέργεια. Αστοχή όμως το 8, κάνει το επιθετικό rebound. Το 15 πατάει για 3, αστοχή, αμυντικό rebound από το 13. Αν έμπαινε αυτό καλά, θέλω να είναι η φάση του αγώνα, πιστεύω. Ήταν πολύ ωραία η φάση του συμπέκτητου. 7 για 3. Ναι, σε καθοριστικό σημείο 4-47 πριν η λήξη. 54-46. Είναι ένα καλό προβάδισμα για την ομάδα του ο Κλουμαδάκης. Παραλίγο να κλέψει το 24. Πάρα καταλήγει το 8. Βλέπει το 15. Κλείνεται αυτός πάρα πολύ ωραία για την αμυντική λειτουργία των Τουρεκίνες. Άστοχος για 3 το 2. Αμυντικό ριμπάνο τον Ψεματίκα. Το 21. Να δούμε τι θα κάνουν, πώς θα αντιδράσουν οι Brother United. Ψεματίκα, ναι! Τα 6 μέτρα, αρκετά μακριά. 56-46. 10 πόντου διαφορά, 4 λεπτά πριν τη λήξη. Για 4 στο 3 στο 4. 4 δεν υπάρχουν ακόμα. Αμυντικό rebound από τον Ψεματίκα.
κάθε δύο χρόνια τρίποντα. Κώστα! Ίσως πρέπει να παίξουμε το 15, ο οποίος είναι ο πιο σταθερός από τις δύο. Το 7 βγάζει μια έξυπνη πάση στο 23, ο οποίος δεν συγκράτει την μπάλα. Κάνει την κατοχή. Την μπάλα περνάει για τους Brothers United. Έχουμε και μια αλλαγή, βγήκε το 2 και μπήκε το 9. Ο αρχηγός της, ο Νικαλάς της Χαράμπελας. Και τόσα αστοχή σε αυτούς δύο πόντων. Ο αμυντικό ρυπάνο ολοκληρώνεται από το 13. Ωραία κίνηση. Μπάρα καταλήγει στο μηδεματίκα. 3 δευτερόλεπτα. 23. Το 56-46 που παραμένει. Αυτό βγάζει την μπάλα στο 9, αυτός απαντήσα τις βολές. Αστοχή, θετικό rebound από το 8. Φάουλ χρεώνει ο διαιτητής, θα πάρει στις δύο βολές το 8. Και φάουλ δόθηκε στο ξεματικά. 3 και αυτός. 3 και το 23 από νωρίτερα. Εντάξει, πλέον δεν έχει νόημα, 3 λεπτά πριν τη λήξη. Λογικό να έχει φτάσει τα 3 βάζω και το χρονικό σημείο. Το 8 φάνηκε και τις δύο βολές, επιθετικό ριμπάουντ 23. Αυτό πάει προς το καλάθι. Αστοχή, κερδίζει νέο φάουλ. Θα το πούμε 14ο. Πετύχει την πρώτη βολή. Θα πετύχει σε κρίσιμο σημείο και τη δεύτερη. Θα βγει ο ψωματίκας με 4 φάουλ για να περάσει το 4. Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν να βγει αλλαγή. 2:53 για να λύσει. Και θα περιμένουν παράταση. Δεν ξέρω τι να πω. Το 13, θα πετύχει το καλάθι. Κάνει ο σπάλι διαφορά στους 10 πόντους, 58-48. Το 8, με το 9, το σκύνεται από 2, μπάλα στο 8. Αστοχή για 3 νομίζω, το 23 παίρνει το αμυντικό rebound και κερδίζει το φάουλ από το 9. 2:22 πριν η λήξη. Έξι παίκτες στην περιοχή, με ένα παίκτη που πηγαίνει. Λεφτά. Αν κερδίσουν απόψε θα είναι πολύ δύσκολη επικράτηση. Θετικό rebound από 13 μετά το άστομο του 4. Για 3 λεφτά. Άστοχος, παίρνει όμως το θετικό rebound. Δίνει στο 4. Κράτα την λίγο πάντως, το σημαντικά δηλαδή. Ωραία ενέργεια, άστοχο το σύντομο από το 13. Το δίχασε καλά την μπάλα, το 15 τρέχει για την ομάδα, που γίνει στο 8. Τους παίρνει τα βήματα, αλλά δεν βάζει το καλάθι. Αμυντικό ριμπάντο το 7. Δεν έχουν λόγο να τρέξουν οι πυροκύλες, τρέχουν όμως. Αστοχή το 24. Την μπάλα δίχασε τα χέρια του 13, έχει το δείξει της. Πατάει για 2. Ευστοχή. 1:22 πριν τη λήξη. 58-50. Δεν πιέζουν οι Brothers United. Θα περίμενε κανείς να πιέσουν. Στο σημείο αυτό. Θα γυρίζει την μπάλα στο 24. Για 3. Σωστά. Ευστοχή. Θετικό rebound το 13. Πιο σωστά. Βγάζει την μπάλα εκτός. Χρονοτριβή. Πάουλα το 9. 58 ευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Σωστό φάουλ. Έχουν να δώσουν φάουλ. Είχαν μάλλον. Τώρα το επόμενο θα ρίξουν βολές. Για 3. Άστοχο το 7. Αμυντικό ριμπάνω το 15.
Κατσανάτσα, αλλά οι δύο παίκτες, ελπίζω να μην έχουμε τραυματισμό. Στρέφουμε για τις βολές. Βάλει την πρώτη βολή, το Κεστρέα. Πετάει τη δεύτερη για... Πάσε πέρα, στο 15, ο οποίος φαίνεται επιθετικό και σκοράρει. Πιέζει τώρα η ομάδα των Brothers United. 58-52 το σκορ, 35 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Και είναι με 5 φάουλ το νούμερο 9. Ο Καράπελας. Η παραφορά γίνεται για τους Ιεροκίνες. Πιέζονται, φέρνουν το γήπεδο. Θα αφήσουν λογικά την μπάλα. Το δευτερόλεπτο πριν τη λήξη. Το Κωστέα πάει προς το καλάθι, κερδίζει το φάουλ. Κερδίζει τις βολές. Χάσει την πρώτη. 14 πριν τη λήξη του αγώνα, 58-52 παραμένει. Θα πετύχει η δεύτερη όμως, 59-52. Όχι φάουλ ο Πάγκος, για 3 στο 4. Αστοχή, αμυντικό ριμπάνω 23. Βλέπετε 7. Αντιαθλητικό φάουλ. Έχουμε και μια αλλαγή. Βγαίνει το 23 και πέρασε το 2 για τους Brother United. Θα αποτέλεσε την πρώτη βολή του αντιαθλητικού. Έχει δικαίωμα και η δεύτερη. Θα χάσει τη δεύτερη τόσο. 60-52 το σκορ. 8 και 3, πέρασε 1 και 3 δέκατα πριν τη λήξη του αγώνα. Μπάλα είναι πάλι για τους Μπρεγκίνες. Μπάλα στα 4. Δεν θα πείτε ότι είναι οι Μπρεγκίνες. Και έχουμε λήξη του αγώνα. Οι Μπυροκίνες κατάφεραν μόλις τις δυσότητες να επικρατήσουν τον Brothers United που έπαιξαν πάρα πολύ όμορφα. Το τελικό σκορ 60-52 υπέρ των Μπυροκίνες. Από εμάς καλό βράδυ.